Ολοκληρώνουμε, παιδιά, την απολαυστική μας άσκηση 1 με ποιο ερώτημα, Βαγγέλη, με το ερώτημα γάμα φυσικά, που εδώ, παιδιά, μας βάζει ένα ωραιότατο σενάριο. Ποιο σενάριο? Λοιπόν, οι υπηρεσίες που προσφέρει ένα ΚΕΠ είναι η υπηρεσία Α, η υπηρεσία Β, η υπηρεσία Γ. Λοιπόν, την υπηρεσία Α την προτιμάει το 55% των πολιτών. Τη Β την προτιμάει το 45% και προφανώς τη Γ το υπόλοιπο πόσο. Αν από το 100% αφαιρέσει το 55% και το 45%, πόσο είναι, παιδιά, το υπόλοιπο? 100% βγάζω, 50% και 45% βγάζει, και 100%, Και παιδιά, πότε τη Γ δεν την προτιμάει κανένας? Εντάξει, μπορεί τη Γ να μην την προτιμάει κανένας, Λοιπόν, το 10% των πολιτών ζητάει και τις δύο υπηρεσίες, παιδιά. Και την Α και τη Β. Ταυτόχρονα και τις δύο. Ποια η πιθανότητα ένας πολιτάκος να ζητάει τουλάχιστον μία από τις δύο? Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει πολύ στοχευμένα και πάρα πολύ προσεγμένα μέσα από τη δασκαλία μας στο anos.gr. Συγκεκριμένα, παιδιά, μέσα από το κεφάλαιο 2.1. Πολύ στοχευμένα το έχουμε αναλύσει. Προσέξτε. Όταν λέει το διαζευκτικό ή όταν λέει, παιδιά, τη λέξη τουλάχιστον, εννοεί ο Αθωπάκος την ένωση. Ένωση. Λέξε κλειδιά. Όταν λέει το ή, το διαζευκτικό ή το τουλάχιστον, εννοεί την ένωση. Ενώ όταν λέει το και, ή τη λέξη ταυτόχρονα, ο άνθρωπος εννοεί την τομή. Παιδιά, λέξεις κλειδιά. Αυτό είναι το θέμα των εξετάσεων. Με τις λέξεις κλειδιά αναγνωρίζω αυτομάτως τι ζητάει και πηγαίνω στοχευμένα προς την επιτυχία. Άρα, εδώ δεν ζητάει ο άνθρωπος, παιδιά, στο γάμο. Λοιπόν, για κάτσε να ορίσουμε τα ενδεχόμενα. Το ενδεχόμενο α είναι τι? Το ενδεχόμενο ο πολίτης να προτιμάει την υπηρεσία α και αυτή την προτιμάει κατά πιθανότητα πόσο, λέει, 55%, άρα το πέτο α είναι 0,55. Ωραία. Το ενδεχόμενο β είναι ο πολίτης να προτιμάει, παιδιά, ποια υπηρεσία μας λέει άλλη, να προτιμάει τη β. Τι πιθανότητα έχει να προτιμάει τη β? Το λέει, παιδιά, πάνω, ψυχραιμία, 45%, 0,45 δηλαδή. Να, αλλά υπάρχει, βέβαια, παιδιά, και ένα ποσοστάκι να προτιμάει και τις δύο, και γιαούρτι και μαρμελάδα, και ταυτόχρονα, η τομή. Αυτό λέει ο Αθωπάκος εδώ πέρα. Εφή, το βλέπεις, εντάξει, το βλέπουμε, παιδιά. Ο δάσκαλος σας καθοδηγεί. Η πιθανότητα να προτιμάει και το α και να τη τομή και το β. Όλη αυτή η πιθανότητα είναι πόσο, Βαγγελάκο? 0,10%. Και τι ζητάει, παιδιά, άνθρωπος? Ζητάει ποια η πιθανότητα να προτιμάει τουλάχιστον μία από τις δύο. Τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν λέει τουλάχιστον, τι σημαίνει? Την ένωση, παιδιά. Πα, ένωση Β. Αυτό ζητάει ο Αθωπάκος από εμάς. Και για καλή μας τύχη, παιδιά, αυτό το λέει πάνω στο τυπολόγιο των εξετάσεων. Μην αγχώνεστε, το λέει εδώ πάνω. Πού το λέει? Η πιθανότητα να γίνει το Α ένωση Β είναι το Β του Α συν το Β του Β μειών την πιθανότητα της τομής. Να, το λέει ξεκάθαρα. Να το. Πάντα εύκολο, δεν είναι? Απλή αντικατάσταση στους τύπους, δεν είναι? Π του α ένωση β είναι το π του α που είναι 0,55 συν το π του β που είναι 0,45 μείον την πιθανότητα της τομής. Πόσο είναι, Βαγγελάκο? 0,10. Για κάτευτε, παιδιά, τις πραξούλες λίγο. Κομπιουτεράκι. Πόσο είναι το κομπιουτεράκι εδώ που είναι? 0,55 και 0,45. Τι άλλο λέει? Πλην 0,10. Ωραία! Πλην 0,10. Πόσο κάνει? 0,9. 90% δηλαδή. 90%.
0,90. Αν θες να το κάνεις και επί 100, για να σου βγει ποσοστό είναι 1,90. 90% λοιπόν είναι η πιθανότητα που ζητάει ο άνθρωπος να προτιμήσει κάποιος τυχαίος πολίτης τουλάχιστον μία από τις υπηρεσίες. Τουλάχιστον. Τι σημαίνει τουλάχιστον? Ή μόνο τη μία ή μόνο την άλλη ή και τις δύο μαζί. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον. 90%. Πάτω. Πόσο εύκολο είναι αυτό το ερώτημα να απαντηθεί, παιδιά, από το τυπολόγιο των εξετάσεων? Και φυσικά, παιδιά, όλα αυτά τα περνάω που στο Word, στο αρχείο. Αυτά τα δύο αρχεία, παιδιά, θα υποβάλω στο τέλος για τις λύσεις μου. Αυτά τα υποβάλλω στο Word. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο, παιδιά, γιατί άμα πάτε εισαγωγή, αντικείμενο και στο Math Type, έχει εδώ πέρα ένα ωραιότατο υποδοχέα και για την ένωση και για την τομή. Λοιπόν, καλή συνέχεια και να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαβάζουμε το υλικό μας από το annos.gr και με τη συμβολή, παιδιά, τη μεταξύ μας συνεργασία και τη θετική αλληλεπίδραση και τη συμβολή του δασκάλου, όλα θα πάνε κατευχήν. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.